Γεια σου, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι. Ελπίζω να σε βρίσκω πολύ καλά, γιατί σήμερα έχω μία φανταστική συνταγή. Θα φτιάξουμε κροκέτες φέτας, φανταστικές. Θα τις συνοδεύσουμε με μαρμελάδα ντομάτα. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο και για να το πετύχουμε θα χρησιμοποιήσουμε φέτα δοδόνη. Ξέρεις, είναι αυτές οι κροκέτες που τις πας, βγαίνει το τυράκι λιωμένο, είναι τέλειο, όλοι τις αγαπάμε. Επίσης μπορούμε να τις προετοιμάσουμε από την προηγούμενη και να τις φτιάξουμε τη στιγμή που θέλουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη συνταγή σίγουρα θα την κρατήσεις γιατί θα τη φτιάχνεις ξανά και ξανά όλα τα υλικά λοιπόν. Τις αναλογίες των υλικών, τους χρόνους ψησίματος θα τα βρεις αναλυτικά γραμμένα στο paxi.gr. Στο μπολ μου θα βάλω ένα αυγό ολόκληρο και ένα σπράδι. Τον κρόκο δεν θα το πετάξουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Τα χτυπάω να ενωθούν. Τώρα θα προσθέσω τα τυριά μου. Πρώτα θα τρίψω φέτα δοδόνη. Τα κομματάκια που πέφτουν δεν μας ενοχλούν. Και τρίβεται και εύκολα. Θα προσθέσω και γραβιέρα, δοδόνη φυσικά. Λίγο πιπεράκι, το θέλει να δώσει ένταση, και θυμάρι, αν έχουμε φρέσκο ακόμα καλύτερα, αλεύρι και τα ανακατεύω πολύ καλά. Αφού ετοίμασα τη γέμιση, προετοιμάζω ένα ταψάκι, μια επίπεδη επιφάνεια με λαδόκολλα και θα πάρω τώρα κουταλιές-κουταλιές, περίπου σαν ένα καρύδι, γύρω στα 30 γραμμάρια, να το πλάσω σε μπαλίτσα και τα αφήνω πάνω στη λαδόκολλα. Έτοιμες στιροκροκέτες, τις βάζω τώρα στο ψυγείο οπωσδήποτε για μία ώρα. Αν θέλουμε λιγότερο χρόνο, θα το βάλουμε στην κατάψυξη για μισή ώρα. Πάω να φτιάξω τώρα τη μαρμελάδα ντομάτας, τώρα που έχουμε γλυκές ντομάτες. Θέλω να χρησιμοποιήσω όχι νερούλες, φιχτές ντομάτες, όριμες. Ιδανικά είναι και τα πομοντόρο άμα βρούμε. Παίρνω λοιπόν την ντομάτα μου, την κόβω στη μέση, αφαιρώ το κοτσάνι και την κόβω σε κομματάκια, σε καρέ. Και αφού τις κόψω όλες μαζί, τις μεταφέρω στην κατσαρόλα μου. Και προσθέτω όλα τα υλικά μου. Προφανώς για να κάνω μαρμελάδα χρειάζομαι ζάχαρη και φλούδα λεμονιού για άρωμα. Μία πρέζα από πάπρικα, από μπαχάρι και μπούκοβο και λευκό ξύδι. Τα ανακατεύω καλά.
Μόλις πάρει μια βράση, μόλις αρχίσει δηλαδή να βράζει καλά, μειώνω την ένταση σε χαμηλή ή σαν να βράζει και το αφήνω, θέλει αρκετή ώρα μέχρι να φύγουν ουσιαστικά τα υγρά και να μείνει η μαρμελάδα να γίνει σφιχτό όπως και κρεμώδες όπως είναι η μαρμελάδα μας. Έβγαλα τη μαρμελάδα από τη φωτιά, αφαιρώ τις φλούδες του λεμονιού και με το ραβδομπλέντερ θα την πολτοποιήσω. Αν δεν έχουμε ραβδομπλέντερ μπορούμε να το κάνουμε και με το μούλτι. Προσοχή όμως αν είναι ζεστή. Πέρασε η ώρα, κρύωσαν εντωμεταξύ και οι τυροκροκέτες και πάμε τώρα να τις πανάρουμε για να τις τηγανίσουμε. Βάζω σε ένα μπολάκι το αλεύρι. Σε ένα δεύτερο θα ρίξω τον κρόκο τον οποίος μου περίσσεψε από πριν και άλλο ένα αυγό, θα τα χτυπήσω. Ενώ στο τρίτο μπολάκι έχω βάλει τη φρυγανιά και με τη σειρά αυτή θα περάσω και τις κροκέτες. Τα χτυπάω λίγο τα αυγά να ενωθούν. Την περνάω πρώτα στο αλεύρι, τεινάζω καλά. Το αυγό. Στραγγίζω και στη φρυγανιά. Και τη βάζω πίσω στο ταψί. Έφτιαξα όλες τις κροκέτες και είμαστε έτοιμοι. Έχω βάλει στην κατσαρόλα μου λάδι. Το βάζω σε δυνατή ένταση και αφού πιάσει τη θερμοκρασία θα τη μειώσω και θα βάζω μία-μία τις κροκέτες. Έχω προετοιμάσει όμως και ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Η σειρά είναι, παίρνω την κροκέτα, βάζω περίπου 5 με 6 κροκέτες ανάλογα πόσες χωράνε και μία-μία έπειτα τις μεταφέρω στο απορροφητικό χαρτί. Οι τυροκροκέτες πραγματικά γίνονται στο πιτς φυτίλι, μόλις βγουν πάνω στην επιφάνεια, είναι έτοιμες και πάρουν αυτό το χρυσαφί το ωραίο χρώμα. 1-2 λεπτά και το μέγιστο. Πάμε λοιπόν τώρα να στήσουμε στη βάση στο πιάτο μου. Θα βάλω τη μαρμελάδα. Και πάνω θα στήσω τις τυροκροκέτες. Μία εικόνα πραγματικά είναι όσο χίλιες λέξεις, τι να λέω αν δεν το δοκιμάσετε, πόσο απίθανα ταιριάζει το αλμυρό της τυροκροκέτας με τη συγκεκριμένη τη μαρμελάδα ντομάτα. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός, είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσετε κι εσείς, φτιάξτε το, θα κολλήσετε με αυτή τη συνταγή και όχι αδίκως, είναι τόσο νόστιμο, τόσο τρέλα πραγματικά. Μην ξεχνάτε τη συνταγή αναλυτικά όλα θα τα βρείτε γραμμένα στο pax.gr. Φυσικά αν το φτιάξετε να κάνετε tag όπου και να μας βλέπετε pax.gr για να το δούμε κι εμείς και να το δημοσιεύσουμε. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και είδατε όλη τη συνταγή. Εμείς θα τα πούμε φυσικά σε μια επόμενη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!